Την εβδομάδα ότι ο στόχος ήταν και παραμένει τα 3,2 δις. Ναι, βεβαίως. Όταν ο στόχος παραμένει και έρχεται σήμερα η τροπολογία συγκεκριμένα χθες το βράδυ, η οποία δεν αλλάζει τίποτε στα δεδομένα. Μην μένουμε σε αυτό, κύριε Γεροβασίλη, γιατί εσείς θα τον καταργήσετε, επομένως δεν θα έχουμε έμφυα με το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς και θα τον καταργήσουμε, αλλά σημασία έχει ότι μέχρι να καταργηθεί ο έμφυα, συμβαίνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ακούστε με, είναι ανάστατη η ελληνική κοινωνία και από χθες που είχε μια ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί, διότι θεώρησε ότι είναι ένα λάθος. Πίστηκαν αρκετοί άνθρωποι ότι ο έμφυα ήταν λάθος. Mm-hmm. Και από χθες συνειδητοποιήσω ότι δεν πρόκειται περί λάθους. Πάλι κοροϊδεύτηκε ο ελληνικός λαός. Λάθος ήταν σε ένα τεχνικό κομμάτι. Η φιλοσοφία του νόμου είναι αυτή. Συγκεκριμένη. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το τεχνικό κομμάτι. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι καλείται να πληρώσει. Το νούμερο τον ενδιαφέρει. Ωραία, εσάς, το νούμερο είναι σκληρό. Ωραία, πάει και αυτό. Ο φόρος αυτός είναι αντισυνταγματικός, μόνιμος, άδικος. Από πού θα βρείτε τα υπόλοιπα χρήματα? Και δημεύει την περιουσία. Γιατί ο κύριος Σταθάκης μας είπε εδώ ότι εμείς θα επιβάλλουμε 500-600 εκατομμύρια, όσο ήταν και παλιά ο φόρος στα ακίνητα, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε από την αγορά. Σε μια χώρα η οποία σε κάθε χρόνο ψηφίζονται 80 φορολογικά νομοσχέδια χωρίς σταθερό, δίκαιο, απλό φορολογικό σύστημα, δημιουργούμε απλώ σειρά ανθρώπων. Αυτό λένε όλες οι κυβερνήσεις. Οι οποίοι χρωστάν στην εφορία. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο μέχρι σήμερα. Τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται. Πού θα βρείτε τα χρήματα, κυρία Γεροβασίλη? Και αποφασίστε πόσο είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι 10 δις, είναι 35 δις, είναι 20 δις. Πόσα είναι αυτή η φοροδιαφυγή? Έχετε κάνει μια μελέτη, φαντάζομαι. Να σας πω κάτι. Πρώτον, ρωτήστε την κυβέρνηση αν έχει κάνει τη μελέτη που έχει τα στοιχεία. Για να ξέρουμε. Η κυβέρνηση κρίνεται για αυτά που κάνει. Για να ξέρουμε. Και όλο και πιο κάτω πάει. Θα κρυθεί. Δεν κρίνεται κάθε μέρα, θα κρυθεί οριστικά. Ελπίζω σύντομα. Λοιπόν. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι στόχοι, και θα αναλύθουν και το Σάββατο, τα έσοδα είναι από τρεις κατευθύνσεις για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Το ένα είναι τα ήδη υπάρχοντα σε αλλαγή προτεραιότητων. Μάλιστα. Τα φορολογικά έσοδα δηλαδή. Το άλλο φυσικά είναι η αλλαγή του φορολογικού συστήματος και η διαπλοκή παύλα φοροδιαφυγή. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αλλαγή στο αναπτυξιακό μοντέλο. Το οποίο είναι πιο μακροπρόθεσμο. Βεβαίως δεν μπορεί να είναι. Αυτό πάτε για 8 ετία δηλαδή τώρα μας λέτε. Εμείς θα πάμε για. Σε βάθος 8 ετία. Θα τα αλλάξουμε όλοι, θα πάμε 20 ετία. Εμείς θα πάμε 20 ετία. Το σίγουρο είναι ότι πραγματικά πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο ίσπραξης εσόδων για το κράτος. Και η ερώτηση που γίνεται και στα δύο κόμματα εξουσίας, να το πω έτσι. Είναι και αυτό το κακό. Μονίμως δύο είναι. Έχει να κάνει με το βάθος χρόνου. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι άμεσες. Τα δικά σας προγράμματα λένε θα τα βρούμε σε ένα βάθος χρόνου. Μέχρι να τα βρείτε, δεν λέμε υπάρχει αυτό. Το κενό. Υπάρχουν το ίδιο ισχύει για ένα τα πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Φόρο ελάφρυνση που θα πέσει σε βάθος χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι έχουμε τα άμεσα χαιρετίσματα. Που τα άμεσα είναι τρία. Και είναι τα άμεσα, για η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τι θα πει αυτό? Ναι, λεφτά θέλει αυτό το έρμο. Αντιμετώπιση στροφή των κρίσης. Υπαρχόντων στην Αφρική. Να σας πω κάτι. Μα πώς θα γίνει αυτό? Έχει σήμερα έσοδα το ελληνικό κράτος ή δεν έχει? Έχει έσοδα. Έχει μεγάλη σημασία πώς προσανατολίζεις, πού θα πας αυτά τα χρήματα. Δεν είναι πολιτική στάση αυτό? Λείπουν από αλλού όμως. Επομένως, σήμερα εμείς, ξέρετε, έχουμε τελείως διαφορετική πολιτική και άλλους στόχους. Ωραία, ένα είναι αυτό λοιπόν. Πάμε ότι εμάς, στο στόχο μας, το επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Είπατε αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο άνθρωπος. 751. Από πού θα τα φέρετε? Επομένως. Θα τις κάνουμε τις πράξεις μετά μαζί, κύριε Στυλινίδη. Όχι, από πού θα τα αφαιρέσετε. Γιατί θα κάνουμε τις πράξεις. Συνήθως λέτε πού θα τα δώσετε, αλλά δεν λέτε από πού θα τα αφαιρέσετε. Εσείς τόση ώρα μιλούσατε για νούμερα ή για πολιτικούς στόχους? Ανακαταρρομή. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Μιλήσατε με νούμερα. Άμα θέλετε. Λοιπόν, αλλά μετά θα το κάνουμε. Μετά στο διάλειμμα. Τώρα δεν έχουμε ώρα για νούμερα. Λοιπόν, η ανακατανομή λέτε λοιπόν. Βεβαίως, διότι σήμερα, κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει είμαστε σε όρια ανθρωπιστικής κρίσης και έρχεται ο κύριος Βορύδης χθες και με θράσος ανακοινώνει και το κλείσιμο των νοσοκομείων, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ανταγωνιστικά τα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη σφαίρα. Ωραία. Που εξετάζουμε τα νοσοκομεία όχι με βάση τις ανάγκες για την υγεία του ελληνικού λαού, όχι με βάση το ότι η υγεία είναι αγαθό, αλλά αν τα νοσοκομεία είναι ανταγωνιστικά. Είναι μια θρασίτατη δήλωση, η οποία έγινε χθες. Ναι, τα ξέρω. Επομένως, αυτή η πολιτική λοιπόν δεν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχει επίκεντρο κάτι που βρίσκεται μακριά από τον άνθρωπο σήμερα. Και είναι ο ανταγωνισμός και είναι το εμπόριο κτλ.
Επομένως, τα υπάρχοντα χρήματα θα στηρίξεις το λαό σου. Πώς θα τον στηρίξεις διατροφικά, ενεργειακά, υγεία, παιδεία. Και μετά θα δούμε τα παρακάτω. Κύριε Ρεπούση, για να δούμε το δικό σας στήριξη. Ναι, εγώ θέλω να σχολιάσω τη συζήτηση, να μπω και εγώ μάλλον σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει ένα ζήτημα που είναι